Εν μέσω ραγδαίων εξελίξεων στην Τρίπολη, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει μη υποβοηθητική και προκλητική τη συμφωνία Ερντογάν-Σάρατζ, που προκαλεί εντάσεις. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν κάθε ενέργεια που θα τις εκίνδυνο να αυξήσει τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο σε αυτή την ευαίσθητη στιγμή. Αποφάσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων κρατών είναι αχρίαστα προκλητικές. Και περνώντας ένα βήμα παρακάτω, το State Department κατακεραυνώνει την Άγκυρα. Σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται η Τουρκία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως απεικονίζεται στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, τα νησιά γενικά δικαιούνται ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα στον ίδιο βαθμό με οποιαδήποτε άλλη χερσαία περιοχή. Στοχεύοντας τη μετεξέλιξη του East Med Gas Forum σε διεθνή οργανισμό, οι Υπουργοί Ενέργειας Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, Ισραήλ, Ιταλίας, Παλαιστίνης και Ιορδανίας συναντώνται αύριο στο Κάιρο. Ένας από τους βασικούς στόχους δημιουργίας του East Med Gas Forum είναι ακριβώς η δημιουργία μιας πλατφόρμας διαλόγου, ενεργειακού διαλόγου, για να βρεθούν οι βέλτιστοι τρόποι αξιοποίησης και εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Στην παρουσία εκπροσώπων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ηνωμένων Πολιτειών και Παγκόσμιας Τράπεζας, οι Υπουργοί Ενέργειας των 7 χωρών, πέρα των εξελίξεων στην περιοχή, θα εξετάσουν και τα αποτελέσματα μελετών που Παγκόσμια Τράπεζα και Συμβουλευτική Επιτροπή εκπώνησαν για τους τρόπους με τους οποίους το φυσικό αέριο της περιοχής θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας Στάινιτς ανοίγει τη στρόφικα του χρυσού ντιλ των 13,3 δισεκατομμυρίων με το Κάιρο. Το φυσικό αέριο του Λεβιάθαν άρχισε να ρέει στην Αίγυπτο, όπου θα υγροποιείται για να εξαχθεί στην Ευρώπη. Αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη που εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα των δύο χωρών. Η Αίγυπτος φιλοδοξεί να γίνει περιφερειακός κόμβος στον τομέα του αερίου. Το Ρουτς Ρέις πάντως, συνοδεία των βοηθητικών του Αταμάν και Τσενκίς, φαίνεται να εισήλθε στην περιοχή που παρανόμως η Τουρκία δέσμευσε χθες με ναύτεξ εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, προκειμένου μέχρι τις 10 Απριλίου να πραγματοποιήσει σεισμογραφικές έρευνες εντός των οικοπαίδων 4 και 5.